Μόλις τελειώσαμε το ραδιόφωνο και έχω μια πολύ μεγάλη ευχάριστη έκπληξη, διότι ήρθε ο φίλος μου αδερφός, ο τεράστιος Κούλη Φωτιάδης. Κούλη, αγαπημένο μου ραδιόφωνο. Εδώ Μετρόπολης, τραβάμε. Μετρόπολης, ναι. Λοιπόν, να χαιρετήσω και την Τζέννη μου. Για χαίρετα λίγο την Τζέννη, σε βλέπαμε προχθές. Λέει ίδιος... Άκου, ναι. Ξέρω ναι. Καλά τι έχεις τη, ναι. Τη Βασίλισσα στην Αθήνα κάτω και την κουρεύεις. Ναι, τα ξέρω όλα. Ναι, τα ξέρεις στη Ζήνα, ε. Πιτσέλη, αν δεν είχε την πανδημία θα με έβλεπες εκεί και θα... Γι' αυτό το κύπελο, εγώ το έδωσα το κύπελο, γι' αυτό λέγεται Μιχάλης Αθηναίος. Το κύπελο αυτό που, βλέπω, που έχει πάρει το 5 Νοεμβρίου. Πες αυτά στην Τζέννη, ρε εσύ. Βέβαια, και ετοιμάζω και κάτι άλλο να την κάνω. Φενάρα μου, ναι. Τι κομμότρια είσαι. Make-up τη φτιάχνει. Όχι βέβαια, ναι. Όταν έρχεται εδώ στη Σαλόνικα την κάνει στο τέτοιο. Α, το φτιάχνει το τέτοιο, ακριβώς. Έλα λίγο εδώ, έλα εδώ, βιντεάκι, έχω τον Μιχάλη εδώ. Πώς πας στο ξύλο, ρε μαλάκα. Πώς τι έκανε, αγόρι μου. Μιχάλη μου. Έμαθες τι έκανε. Τι έκανε. Ποιος, ο Χατζινάκος μάλωσε με το σχιζοδήμο και του μας έκοψε το live ο σχιζοδήμο. Περίμενα να σου πω και το δεν είδες τι έκανα χθες. Μου γύρισε τα μυαλά, δεν ξαναβγαίνω το τέτοιο. Του λέω. Και εσύ μάλωσε. Με τον άλλο, το χρεχλέ του Νασαλμά. Λέμε για τα θέματα της Παρασκευής και αυτός με λέει για τον Ουτρουγκάλ. Ή θα πάμε αύριο για την άσκηση που θα γίνει αμερική τέτοιο. Εσύ δεν είσαι ένα θαλαμοφύλακας, πώς το λένε, εκεί πήγαινε σε στρατόπεδο. Θα πω για την Παρασκευή που θα πάω στο Ματζάρε και θα κάνω την κατάβαση το Σάββατο ζωντανά και θα κάνω αυτό. Και αυτός με λέει, δεν πήγες επάνω, λέει, να κάνεις την άσκηση. Δεν νιώθω. Ρε εσύ το λέω, θα σε σκοτώσω, ρε μαλάκα του λέω. Πώς μαλακίες του λέω. Εγώ τι φταίω να με. Λία Μνήσον, ρε φίλε. Λία Μνήσον των φτωχών. Είσαι ο Λία Μνήσον των φτωχών. Τέλος. Λοιπόν, για να τελειώσουμε. Ωχ, Βαραβάς. Φύρα. Ο Φωτιάδης σηκώνει τηλέφωνο στο Βαραβά, παιδιά, τώρα. Να δούμε τι θα τον πει. Έλα, ρε Βαραβά, τι θες, ρε Βαραβά. Έχω το τηλέφωνο του Ρατόπουλου. Ακούω, λέγε. Ό,τι θες, θα λες σε μένα. Γιατί είναι προσωπικός τέτοιος. Μπράβο σου με τώρα. Νταλεβερτζής. Ο Φωτιάδης είμαι, από το εξωτικό σπίτι του Λιβάδη. Έβε. Θα σε κλείσω, Βαραβά. Γύρω Βαραβά, το χωριό το Μονοπήγαδο με ξέρουν πάρα πολύ. Από το 1998. Λέγε. Λέγε, τι θες, εγώ το έχω το τηλέφωνο, ρε. Πες μου τι θες, ρεπορτάζ, τι θες να ακούσω. Λέγε, τι θες. Το αλάνι το έχω εγώ το τηλέφωνο, ότι είναι μέσα γιατί κάνει συγκέντρωση έχουν εκεί πέρα και με το έδωσε εμένα. Λέγε, τι θες, πες μου τι θέλεις. Ρε Βαραβά, πάντα κούμπωσε την πρώτη, δες την ευθεία πως είναι πάνω στο κρυσάκι εκεί που πάνε εκεί πέρα και κάνουν κουγιαμπέλα. Το ξέρεις το κρυσάκι πάνω, ε. Το ξέρεις το κρυσάκι. Δυο τρελοί μαζί τώρα βγάζουν άκρη. Ναι, δεν έχει δυο παγκάκια και μια κούνια. Πάνε κάτσε εκεί πάνω. Θα έρθω και εγώ από εκεί και θα πάμε και στον Αλέξη και στο καφενείο. Είδες πως τα ξέρω. Ρε Βαραβά, όταν πήγαινες εσύ, εγώ ήμουν, εσύ ήσουν μέσα στη σπηλιά και εγώ έβγαινα από τη σπηλιά. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή κόντυψα να δίνω κάποιον σήμερα, χθες, μην τα ακούσεις εσύ, το Ρασραμά. Γι' αυτό σε λέω. Επειδή για το σπίτι του Λιβάδη, για τη Μαρμίτα Σπορ, για το Μετρόπολης και γενικά, ναι. Σε κλείνω, goodbye, Ο σκληρός Φωτιάδης, αυτός είναι.